κατάφεραν να μας κρατήσουν στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν σήμερα και μετά τις αποκαλύψεις του διεθνούς τύπου και το τι ακριβώς συνέβη 2 χρόνια πριν, θέλω σήμερα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, να αποκαταστήσω μια μεγάλη αλήθεια. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο λοιπόν της εποχής μας, για το οποίο είναι υπόλογοι και θα πληρώσουν, θα τους τιμωρήσει ο λαός, οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος, είναι υπόλογοι και θα τιμωρηθούν την Κυριακή. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι δέχτηκαν και συνυπέγραψαν μαζί με τα μνημόνια την εξορία της Ελλάδας από την Ευρώπη. Και τους καταγγέλλω, διότι διέσυραν και εξευτέλισαν την Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί έκαναν τον αντιευρωπαϊκό ρατσισμό κατά των Ελλήνων δική τους σημαία. Γιατί στην πραγματικότητα, με τις αποφάσεις και τις υπογραφές τους, έβγαλαν την Ελλάδα από την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι πια Ευρώπη, αλλά ζούγκλα στους εργασιακούς νόμους. Γιατί το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν ισχύει για την Ελλάδα σε μια σειρά ζωτικούς τομείς της κοινωνίας. Γιατί το κοινωνικό κράτος, κατάκτηση των εργαζομένων της Ευρώπης, έχει αντικατασταθεί στη χώρα μας από το κράτος της κοινωνικής αγριότητας. Γιατί οι μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Οι τιμές στα είδη μαζικής κατανάλωσης δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές στην Ευρώπη. Γιατί οι δείκτες της δημοκρατίας, των ελευθεριών, της λαϊκής κυριαρχίας, της εθνικής αξιοπρέπειας κατατάσσουν την Ελλάδα όχι στην Ευρώπη, αλλά στον τρίτο κόσμο. Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσα ψέματα και να λένε, εμείς, η Ευρωπαϊκή Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αυτοί που θέλουμε και θα επαναφέρουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όχι ως υπηρέτρια, αλλά ως ισότιμο συνειδιοκτήτη, όχι ως σιωπηλό μπάτλερ των ισχυρών, αλλά ως εταίρο με φωνή και διεκδίκηση, όχι ως πειθαρχικό εκτελεστή εντολών, αλλά ως δραστήριο συμμέτοχο στις αποφάσεις.